Συνταξιούχοι από όλη τη Θεσσαλία διαδήλωσαν σήμερα πραγματοποιώντας πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία, δεν θα υπάρχουν μόνο για την προκοκαλία. Το προγραμματισμένο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία λόγω κακοκαιρίας άλλαξε τόπο και τελικά πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Όπως υποστήριξαν σε δηλώσεις τους, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο δρόμο του αγώνα, γιατί σε αυτόν τον αγώνα βρίσκεται η προοπτική για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Κάνουμε αγώνες γιατί έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. 13 χρόνια περικοπών τσάκισαν τη ζωή μας, όλα μας τα δικαιώματα τα οποία τα πληρώσαμε και δεν τα χρωστάμε σε κανένα τραπεζίτη. Εγώ δεν θα πω ότι είναι λίγα αυτά που δίνουνε, ας ήταν αυτά σε όλους. Γιατί εγώ είμαι από εκείνους που έχω προσωπική διαφορά και δεν παίρνω καμία αύξηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή, από το 2009 μέχρι σήμερα που δεν έχουμε πάρει αύξηση, εγώ έχω χάσει ένα διαμέρισμα. Το λέω δυνατά, ένα διαμέρισμα μεγάλο, όχι μικρό. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι σφαλιάρες έχουμε φάει αυτά τα χρόνια. Εκπρόσωποι των συνταξιούχων σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι απαιτούν την άμεση καταβολή των πληρωμένων δώρων τους, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξιμες αποδοχές τους και ζητούν αύξηση της εθνικής σύνταξης στα 650 ευρώ, ενώ αναφερόμενοι στο σύστημα υγείας ζητούν να σταματήσει κάθε ιδιωτικοποίηση και ζητούν άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, σχολιάζοντας τις αυξήσεις στις συντάξεις τους, είπαν ότι δεν είναι αύξηση, αλλά μείωση, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμούς 12 και 13%, ενώ το ποσοστό της αύξησης ίσα που αγγίζει το 7,5%. Εμείς έχουμε να δηλώσουμε σαν συνταξιούχοι, το καλάθι της νοικοκυράς θα γεμίσει όταν πάρουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Και δεν γεμίζει με τα χαρτάκια και με τις ταμπέλες. Επομένως, οι συνταξιούχοι, καλούμε όλους τους συνταξιούχους. Αναξαρτήτως τι Θεό πιστεύουν, ένας υπάρχει, ο δρόμος είναι του αγώνα, να συσπηρωθούν γύρω από τα σωματεία τους και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Οι συνταξιούχοι της Θεσσαλίας πρόκειται να συμμετάσχουν στο πανατικό συλλαλητήριο τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στην πλατεία Κλαφθμόνος, από όπου θα ακολουθήσει πορεία.